Λοιπόν, να δούμε ακριβώς ή να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το κινητό μας έτσι λίγο να προσέξουμε τι κάνουμε όταν είμαστε στην χώρα αυτή. Ακριβώς. Απλώς να θυμίσω ότι μόλις είχε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πάροχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν και να συνεχίσουν την περιαγωγή. Γι' αυτό και δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση από το, για τον Κύπριο που θα επισκεπτόταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Τώρα όμως, στους τελευταίους μήνες, υπάρχει μία τάση από πάροχους είτε να βγουν εξ ολοκλήρου από τις χρεώσεις της περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να έχουν συγκεκριμένες χρεώσεις, προφανώς λίγο πάνω από το από τι θα συμβαίνει αν ήταν στην περιαγωγή. Όπως και να έχει το πράγμα, το ασφαλέστερο για αυτό που θα ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτον να μιλήσει με τον πάροχό του, δηλαδή τον πάροχο του στην Κύπρο που παίρνει τις υπηρεσίες, για να δει με ποιους έχει συμφωνία ο πάροχός του στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όταν λέμε για συμφωνία περιαγωγής. Ναι. Για να γνωρίζει κατά πόσο με ποιον πάροχο θα πρέπει να λειτουργήσει όταν θα φτάσει στη χώρα. Δηλαδή κάθε εταιρεία στην χώρα μας είναι συμβεβλημένη, αν θέλετε, με παρόχους σε άλλες χώρες, άρα πρέπει να βλέπουμε με ποιο ταυτοποιείται δίκτυο. Όχι, είναι ναι. με όλους ναι. που έχουν συμφωνίες, αλλά ένας από αυτούς ενδεχομένως να ακολουθεί το roaming. Ναι, γι' αυτό σημαίνει, λέω. Άρα, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, κύριε Μιχαηλίδη, και να πούμε επισυνόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ταξιδεύουμε, υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία με την περιαγωγή και δεν είναι οι χρεώσεις όπως ήταν στον παρελθόν. Είναι σαν να πληρώνεις, σαν να είσαι στη χώρα σου. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτό ίσχυε και για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά τους τελευταίους μήνες, αναλόγως παρόχου, οι χρεώσεις. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να μάθει ο καταναλωτής είναι από τους παρόχους στο Ηνωμένο Βασίλειο ποιος είναι αυτός που έχει εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις χρεώσεις περιαγωγής. Διότι μας δίνεται επιλογή κατά την άφηξή μας, έτσι, ακριβώς. Και επιλέγουμε το δίκτυο. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Όταν θα φτάσουμε, όταν θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο πάροχος που θα έχει περιαγωγή, εφαρμόσει την περιαγωγή, για να είμαστε πιο σωστοί, τις χρεώσεις περιαγωγής, γιατί δεν είναι περιαγωγή για που γνωρίζουμε εμείς στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει τη λειτουργία του κινητού του να τη διαφοροποιήσει ελαφρώς. Δηλαδή, εκεί που ήταν αυτόματη η επιλογή του δικτύου, θα πρέπει να το κάνει να είναι το manual, δηλαδή να διαλέξεις εσύ τον πάροχο. Γιατί διαφορετικά, αν είναι στο αυτόματο, ενδεχομένως σε μια άλλη περιοχή που θα είσαι, λόγω ισχύς σήματος να ενωθείς με κάποιο άλλο πάροχο του Ηνωμένου Βασίλειου που δεν εφαρμόζει την περιαγωγή και μετά να έχεις περισσότερες χρεώσεις από ό,τι θα ήθελες. Κύριε Μιχαλή, θεωρείτε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που όλοι οι πάροχοι θα βγουν, αν θέλετε, από αυτή τη συμφωνία περιαγωγής? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι εξαρτάται από τους όγκους των επισκεπτών που παίρνουν. Αυτή είναι η απόφαση του κάθε παρόχου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Αλλά από πλευράς μας σαν καταναλωτές, απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Και αυτό δεν εφαρμόζεται μόνο όταν ταξιδεύουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εφαρμόζεται και όταν ταξιδεύουμε και σε μερικές περιοχές στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, εάν ταξιδέψουμε σε περιοχές που γειτνιάζουμε την Ελβετία, επειδή η Ελβετία δεν εφαρμόζει, ή άλλη χώρα που να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν εφαρμόζει την περιαγωγή, τότε θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έχουμε κάνει με τις ρυθμίσεις που έχουμε πει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή θα βγούμε από την αυτόματη και θα πάμε να διαλέξουμε εμείς το manual ποιον πάροχο θέλουμε να λειτουργήσουμε, ώστε να λειτουργούμε με τον πάροχο της χώρας που είναι στην Ευρώπη. Και Μιχαηλίδη, για μόνο τις κλήσεις και τα μηνύματα, έχει να κάνει και με τα δεδομένα. Βεβαίως. Χρήση δεδομένων. Βεβαίως, ακριβώς. Λοιπόν, στο μεταξύ και εγώ που πήγα στην Κρήτη το καλοκαίρι, μου έβγαλε αυτή την ενημέρωση να ενημερωθώ για τα τέλη περιαγωγής, παρότι η Ελλάδα είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε γενικώς ή με το που πρέπει να προσέχουμε μόνο σε χώρες που δεν είναι σε αυτή την συμφωνία, αν θέλετε. Κοιτάξτε, αυτό που μόνο πρέπει να προσέχουμε είναι το θέμα των δεδομένων, των data.
Δηλαδή, κατά πόσο θα βγούμε εκτός το πακέτο μας ή όχι, γιατί πλέον θα έχει άλλες χρεώσεις άμα βγούμε εκτός το πακέτο μας και είμαστε σε περιαγωγή. Αυτό είναι που θα πρέπει να έχουμε περισσότερο έγκυμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι απορία. Αυτό ισχύει και από όταν τηλεφωνούμε εδώ, στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό έχει αλλάξει ή ισχύει ότι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Όταν είσαι σε περιαγωγή ή κανονικά? Όχι, όταν είμαι... Ναι, κανονικά. Αν επηρεάζεται και αυτό, λόγω Brexit. Όχι, είναι... Είναι κοίταξε, αυτό είναι... Αυτό πάλι είναι συμφωνίες μεταξύ των πάροχων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή συνέχεια.